Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά εδώ στο γράμμο, σε αυτές τις κορφές που είναι ποτισμένες με το αίμα και τις ελπίδες των κομμουνιστών, χιλιάδων αγωνιστών του λαού μας. Αυτών που χωρίς να υπολογίζουν θυσίες, τα έβαλαν με υπέρτερες δυνάμεις, με την ελληνική άρχουσα αστική τάξη και τους ιμπεριαλιστές συμμάχους της, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Θα ερχόμαστε ξανά και ξανά εδώ για να εμπνεώμαστε, να αντλούμε δύναμη, πολύτιμα διδάγματα, να ποτίζουμε αυτά τα μέρη και με τις δικές μας ελπίδες, για να μην ξεχαστούν ποτέ, μέχρι να γίνει πράξη το όραμα για το οποίο πάλεψαν, θυσιάστηκαν τόσοι και τόσοι σύντροφοί μας. Πριν χρόνια, ο αρχίατρος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Νόντας Ακελαρίου, έλεγε για το μέρος που βρισκόμαστε ότι εδώ ήταν μια αντάρτικη νοσοκομιούπολη, πολύ καλή, ίσως θα υπάρχει και τώρα, έστω και κατεστραμμένη, που θα μπορούν οι νεότεροι να την επισκέπτονται και να θαυμάζουν τι μπορεί να φτιάχνει ο λαός όταν το καταλαβαίνει δικό του. Πράγματι, αυτή η νοσοκομιούπολη υπήρχε, έστω και κατεστραμμένη, κρυμμένη καλά μέσα σε αυτά τα βουνά, στα δάση, περίμενε για δεκαετίες την επιστροφή των κομμουνιστών για να τη φροντίσουν, για να την αναδείξουν, να την κάνουν επισκέψιμη, για να έρχονται οι νέες γενιές, όλοι εσείς δηλαδή και πολλοί άλλοι ακόμα που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, στο μέλλον, να θαυμάζουν τα αποτελέσματα της αστήρευτης δύναμης του λαού μας όταν οργανώνεται και παλεύει για τους πιο δίκαιους σκοπούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους συντρόφους Δημήτρη Γόντικα, Θεοδόση Κωνσταντινίδη, Κώστα Σταμπολίδη, Θανάση Λεκάτη, Μανώλη Πάκια, που με επιμονή αναζήτησαν το νοσοκομείο, ψάρωσαν την περιοχή για να βρεθεί εδώ, δούλεψαν ακούραστα για να γίνει η ανάδειξη του χώρου. Ευχαριστούμε όλη την Επιτροπή Μνημείων και Μουσείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ακόμα ευχαριστούμε τους συντρόφους Νίκο Χριστάνη και Χατζηδαμιανό, που μίλησε πριν λίγο από την οργάνωση Δυτικής Μακεδονίας. Όλους τους συντρόφους και συντρόφισσες, τους μηχανικούς, τους οικοδόμους. Εδώ λοιπόν έγινε πράξη, ίσως πιο γλαφυρά από πουδήποτε αλλού, το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Άλλωστε, ο ίδιος ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού αυτό διδάσκει, ότι ο λαός με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών μπορεί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του χωρίς να περιμένει σωτήρες. Φάνηκε και εκείνη την εποχή πάρα πολύ καλά τι σώοι σωτήρες είναι για το λαό και την νεολαία, η αστική τάξη και τα κόμματά της, το κράτος τους, η πολιτική και ανώτερη στρατιωτική τους εκπρόσωποι. Άλλοι εγκατέλειψαν το λαό μας στους ναζί κατακτητές και την έκαναν για το Κάιρο. Άλλοι συγκρότησαν την κατοχική κυβέρνηση των δοσιλόγων για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, όπως έλεγαν και τότε, όπως λένε και τώρα. Και μετά την απελευθέρωση που την κέρδισε ο ίδιος ο λαός με το όπλο στο χέρι και με καθοδηγητή και αιμοδότη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας,
Όλοι αυτοί οι πραγματικοί προδότες είπαν αυτούς που αγωνίστηκαν, που έδωσαν τη ζωή τους προδότες και άρχισαν να τους κυνηγούν, να τους τρομοκρατούν, να τους δολοφονούν. Εμπόδιο στα σχέδιά τους δεν στάθηκε ούτε η συμμετοχή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στη λεγόμενη τότε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που συγκροτήθηκε μετά την απελευθέρωση με σκοπό μια δήθεν ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. Αντίθετα, στέρισε το στρατόπεδο του λαού από πολύτιμο χρόνο, έδωσε χρόνο στην προδοτική άρχουσα τάξη, στους εκπροσώπους της, τους ξένους συμμάχους της, να ανασυγκροτηθούν. Το οδήγησε στην ήττα και την παράδοση και το ανάγκασε να ξεκινήσει ξανά τον αγώνα, όμως με καθυστέρηση και από πολύ δυσμενέστερη θέση. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διδάσκει όμως και κάτι άλλο, ότι σε μια ταξικά διαχωρισμένη κοινωνία, όπως ήταν τότε και φυσικά παραμένει και σήμερα η ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο δήθεν ενιαίο εθνικό συμφέρον, όπως το λένε και για τους εργαζόμενους στο λαό και το ίδιο να είναι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους κυφήνες που εκμεταλλεύονται το λαό. Φυσικά, έχουμε πλήρη συνείδηση για τις τραγικές συνέπειες που είχε για πολλές λαϊκές οικογένειες το γεγονός ότι η αστική τάξη έβαλε τους φαντάρους του Εθνικού Στρατού να πολεμούν τα αδέρφια τους και κυρίως να πολεμούν ενάντια και στο δικό τους ταξικό συμφέρον. Όμως είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό αυτό που παρουσιάζεται παραπλανητικά εντελώς με περισπούδαστες αναλύσεις περί αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου που ακούμε συχνά και διαβάζουμε και διαβάζεται στα σχολικά βιβλία για να κρύψουν το πραγματικό λαϊκό περιεχόμενο της ηρωικής πάλης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν ήταν, δεν είναι, ούτε θα μπορέσει ποτέ να είναι ίδιο το συμφέρον των εκμεταλλευτών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, με αυτό των εργατών, της φτωχής αγροτιάς, των γυναικών, των παιδιών της εργατικής τάξης. Δεν ήταν ποτέ, ούτε μπορεί να είναι ίδιο το συμφέρον των ηγετών των καπιταλιστικών κρατών, των συμμάχων δηλαδή που κάθε φορά αυτοί εδώ επιλέγουν, όπως σήμερα είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της, οι εκπρόσωποι της, δεν παρετούνται ποτέ από το σκοπό της στράτευσης των εργαζομένων της νεολαίας κάτω από τους δικούς τους ιδιωτελείς στόχους και σκοπούς που είναι πάντα σε βάρος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Αυτό το κάλεσμα ακούγαμε επί της ουσίας και πίσω και από τους προσχηματικούς καυγάδες και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος και σε όλη την προεκλογική περίοδο. Το ίδιο και στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το λεγόμενο πολυδύναμο εξυγχρονισμό που θα επιτρέψει στην ελληνική αστική τάξη να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στους διάφορους δείκτες με τους οποίους μετρά αυτή την ισχύ της. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αποδέχονται 100% αυτό το στόχο και τις κάνουν τη βολική κριτική ότι καθυστερεί να τον προσεγγίσει. Το ίδιο κάνουν επίσης από τη δική τους σκοπιά
τα φασιστικά εθνικιστικά μορφώματα που βρίσκονται στη Βουλή και πρέπει να φάνε πόρτα όπου τολμάνε να εμφανιστούν. Θα τους αντιμετωπίσουμε ιδεολογικά, πολιτικά, μέσα στο κίνημα, αγωνιστικά, παντού, όπου κι αν εμφανίζονται, όπου κι αν κρύβονται. Το τι σημαίνει όμως αυτός ο κάλπικος εξυγχρονισμός, το ζουν στο πετσί τους όλοι οι λαοί. Οι νέοι άνθρωποι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, όπου εδώ και μήνες βγαίνουν μαζικά στους δρόμους, διαδηλώνουν και απεργούν ενάντια σε δήθεν προοδευτικές, κεντρώες και συντηρητικές κυβερνήσεις. Πίσω από τα διάφορα ωραία λόγια της ελληνικής κυβέρνησης κρύβεται όμως η σκληρή πραγματικότητα. Όλα αυτά για τα οποία προειδοποιούσε το ΚΚΕ είναι σήμερα εδώ μπροστά μας. Είναι εδώ τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και της πολυπόθητης για το κεφάλαιο επενδυτικής βαθμίδας που η κυβέρνηση θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς από τώρα. Είναι εδώ η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελιό στην Ουκρανία και στους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή που ανεβαίνουν επίπεδο επικινδυνότητας για τους λαούς μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Είναι εδώ οι διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ που έχουν μπει για καλά στο τραπέζι, όπως επίσης φάνηκε σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι εδώ οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή οι βαθιές αναγκαίες αλλαγές που απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίες απλώνονται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της ζωής του λαού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παιδεία, όπου η κυβέρνηση βάζει μπροστά με γοργούς ρυθμούς ένα πάγιο στόχο του κεφαλαίου, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να γίνει δυνατή η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ ψάχνει και άλλους τρόπους για να πετύχει τον ίδιο σκοπό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης. Αυτή είναι, βλέπετε, η αγωνία τους. Την ώρα που οι μαθητές κάνουν μάθημα σε ετοιμόρο πακτήρια, την ώρα που οι φοιτητές δεν έχουν φοιτητικές εστίες να μείνουν, την ώρα που λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι και για το συγκεκριμένο θέμα έδιναν και έπαιρναν οι πάσες από τον ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο, με τον τότε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει και το άρθρο 16 αν του πούν ότι θα έρθει στην Ελλάδα το Χάρβαρντ. Λες και δεν ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο θα πούν. Αλλά τώρα και τώρα, μετά τις εκλογές, άρχισαν οι δηλώσεις των βουλευτών τους που δεν τις ξεχωρίζεις από τις αντίστοιχες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έγινε το 2006, έτσι και τώρα, μόνο οργανωμένος συντονισμένος αγώνας του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, του κινήματος των εκπαιδευτικών, μπορεί να αποτρέψει τέτοιες εξελίξεις στο πλάι του αγώνα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτός είναι άλλωστε ο μόνος δρόμος για να εμποδίσουμε αρνητικές εξελίξεις, να πετύχουμε μικρές νίκες και κατακτήσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως έγινε πολλές φορές την τετραετία που πέρασε. Είναι ο δρόμος του συλλογικού οργανωμένου αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, στην προοπτική οι αγώνες αυτοί να δυναμώνουν, να μαζικοποιούνται, να αποκτούν συντονισμένο πανελλαδικό χαρακτήρα με πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Εκεί βρίσκεται η πορεία της λύσης στα σημερινά προβλήματα. Εκεί αλλάζουν οι συνειδήσεις. Εκεί κόβεται ο ομφάλιος λόρος με τα κόμματα του συστήματος,
με τις αυταπάτες ότι ο λαός μπορεί να καλυτερεύσει τη ζωή του χωρίς σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Και αυτές οι αυταπάτες του στήχησαν ακριβά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, παρά το συνολικό αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που παραμένει, φαίνεται όμως πως δυναμώνει ταυτόχρονα και ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, των εκάστοτε κυβερνήσεων, του ταξικού τους χαρακτήρα. Το είδαμε στις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις μετά το έγκλημα των Τεμπών, με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» να συγκινεί χιλιάδες νέους και νέες. Σε ένα βαθμό, αυτό το ρεύμα, αδύναμα ακόμα, αλλά εκφράστηκε με την άνοδο του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές. Άνοδος που ήταν ακόμα σημαντικότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε εργατικές, λαϊκές συνοικίες, μέσα στη νεολαία, ανάμεσα στους φοιτητές. Ήταν μεγάλη η συμβολή της ΚΝΕ, η συμβολή όλων σας σε αυτή την υπόθεση. Και τώρα είναι μεγάλη η ευθύνη να απευθυνθούμε πιο θαρέτα σε όλον αυτόν τον κόσμο που μας προσέγγισε, με ακόμα περισσότερους που βλέπουν θετικά το κόμμα μας, θετικά τη δράση της ΚΝΕ, άσχετα από το αν έκαναν ένα βήμα χτες ή αν δεν το ψήφισαν ακόμα. Να τους καλέσουμε να πάρουν τη θέση τους δίπλα μας στις γραμμές του οργανωμένου κινήματος, στο σωματείο, στο σύλλογο, στην Επιτροπή Αγώνα, εκεί που μπορούμε να βάζουμε εμπόδια στην επίθεση και να μετράμε μικρές νίκες για να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο, αλλάζοντας τους συσχετισμούς για τις δικές μας ανάγκες. Και αυτή τη συζήτηση πρέπει να τη δυναμώσουμε από σήμερα. Τη συζήτηση για την κοινωνία για την οποία παλεύουμε, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Ξέρουμε πως και ο αντίπαλος δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, κυρίως με την προσπάθεια αναστήλωσης της σοσιαλδημοκρατίας. Θα στήσουν πολλές νέες παγίδες εγκλωβισμού νέων αυταπατών, ενώ η ιδεολογική επίθεση με κύριο στόχο πάντα να μην διαμορφώνεται ταξική ριζοσπαστική συνείδηση θα συνεχίζεται αμύωτη και με πάρα πολλούς τρόπους. Ξέρουμε όμως και κάτι άλλο, ότι όλοι αυτοί δεν είναι παντοδύναμοι. Τώρα που τα αδιέξοδα του συστήματός τους γίνονται όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμα, τώρα που μια νέα καπιταλιστική κρίση φαίνεται να βρίσκεται πρώτων πυλών διεθνώς, τώρα είναι που πρέπει πιο επιθετικά να δυναμώσουμε και να δώσουμε προοπτική στους εργάτες και υπάλληλους, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στους επιστήμονες και αγρότες, στους φοιτητές και μαθητές, στις γυναίκες του τόπου μας. Όλοι και όλες αυτοί και αυτές αναζητούν εναλλακτική, αναζητούν αυτή την προοπτική εναγωνίως. Η ιστορία μας άλλωστε, την οποία τιμούμε και με τη σημερινή μας εκδήλωση, μας διδάσκει ότι ο αρνητικός συσχετισμός δεν μένει αναλύωτος, εσαΐ. Πάμε λοιπόν πιο δυναμικά να δώσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας για την ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση του ΚΚΕ, την ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Οκτώβριο, για την εκλογή περισσότερων κομμουνιστών, αγωνιστών δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων που θα αντιπολιτεύονται την πολιτική του κεφαλαίου και θα βρίσκονται στο πλευρό του λαού της κάθε πόλης, της περιοχής τους,
όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα με τον Κώστα Πελετίδη. Αλλά και κάθε μέρα, κάθε ώρα, το ΚΚΕ θα βρίσκεται εκεί παρόν στους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας, σε κάθε χώρο δουλειάς, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Γιατί με το ΚΚΕ ψηλά και το λαό μπροστά, έτσι μόνο γράφεται η ιστορία. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, δυνατά, δυναμικά. Αυτή είναι η ιστορία μας. Συνεχίζουμε.